Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Ιμπραχήμ Κονέ. Έστειλε την παλιά απέναντι. Ο Ζακ Παπά να μπει στην φάση. Περνάει μπάλα μπροστά από την εστία και καταλήγει έξω. Πρώτη καλή προϋπόθεση για τον εθνικό. Δεν θα προλάβει ο Κονέ. Και στη συνέχεια θα κάνει και το φάουλ στον Φανάνχολτ. Ανοίγει παιχνίδι στον Κονέ. Έβαλε την μπάλα μπροστά. Και την πρόλαβε και την γύρισε στην περιοχή για τον Ηλία που κέρδισε την κεφαλιά. Η μπάλα έφυγε έξω, ωστόσο στο 11ο λεπτό απειλεί ο εθνικός και δέχεται μάλιστα και το χειροκρότημα. Έβαλε την μπάλα μπροστά, την έχασε στη συνέχεια με φάουλ σύμφωνα με την υπόδειξη του Νεοκλέους. Ντένινγκ αλλάζει με τον Μπαλοτέλη. Κερδίζει ο Χουντόπιακ, έγινε φάουλ, είναι υπέρ της Ένωσης. Με τον Λουσέρο θα στείλει στην περιοχή. Βγαίνει ο Μποκατίνοφ πέφτοντας, χάνει την μπάλα αλλά προηγήθηκε φάουλ από τον Θεοδόρου. Τώρα ο Θεοδόρου με αρκετό χώρο μπροστά του. Τρίπλαρε ο Σάβιτς, θα δεχθεί και την πρώτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα για αυτό το μαρκάρισμα. Εδώ ξανά δυνατό το φάουλ. Τέλεση από τον Φελίπε στην καρδιά της άμυνας. Η μπάλα, η κεφαλιά, ο Μποκατίνοφ. Αλλά δόθηκε επιθετικό φαουλ. Είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Εδώ ξανά. Μπαλαζίτς. Φαουλ σε πολύ καλό σημείο. Σε αυτήν εδώ την φάση που βγαίνει με δύναμη. Παπαγεωργίου εκτελεί. Μπάλα περνά ο Γκατσέφσκι. Παραχωρεί κόρνερ αποκρούοντας την μπάλα. Εδώ ξανά. Η εκτέλεση στην γωνία. Ξανά στον Ντένινγκ. Θα πάρει το φάουλ από τον Χριστοφή. Ξανά η προσπάθεια από τον Ντένινγκ και το καθαρό φάουλ που γίνεται από τον Χριστοφή. Δημήτρης Θεοδόρου στην εκτέλεση αυτού του φάουλ με δύναμη. Η μπάλα στην περιοχή, κεφαλιά πάνω στον Μποκατίνοφ από τον Μπάλαζιτς. Εδώ ξανά η εκτέλεση. Έχουμε πτώση εκεί στην περιοχή. Περατικός. Πολύ ωραία πάσα για τον Ηλία. Έχει μεγάλη ευκαιρία ο εθνικός να ανοίξει το σκορ. Πρατσάρι ο Ηλία πριν από την γραμμή. Εδώ ξανά η παλιά τον περατικό. Έξοχη πάσα πράγματι. Τον βγάζει φάτσα με τον αντίπαλο τερματοφύλακα τον Ηλία. Τον πλασάρι αλλά έρχεται βοήθεια από τον Μπαρμπόσα. Έχει τη δυνατότητα να απομακρύνει ο Κονέ. Πολύ ωραία ενέργεια. Θα πλασάρει ο Γκατσέφσκι. Αποκρούει σε κόρνερ. Δεύτερη μεγάλη φάση μέσα σε δύο λεπτά. Δείτε την κίνηση από τον Κονέ. Τριπλάρει δύο αντιπάλους. Κονέ. Δείτε τι κάνει ο Κονέ. Και δίνει την πάσα στον Παπαγεωργίου. Και ο εθνικός έχει ευκαιρία τώρα. Ο Παπαγεωργίου θα κάνει το σούτ από κρούι ο Γκατσέφσκι. Και απομακρύνεται η μπάλα στην συνέχεια. Δείτε την προσπάθεια από τον Κονέ. Με τον Παπαγεωργίου να υποδέχεται την πάσα να κάνει το σούτ και τον Γκατσέφσκι. Με τη βοήθεια του Θεοδόρου που ακολούθησε την φάση. Εδώ έγινε και φάουλ. Εξελίχθηκε η φάση ωστόσο. Ήταν στην κατοχή του εθνικού η μπάλα. Με αντίπαλο τον Χριστόφορο τον Χριστοφή. Προσπαθεί να ελευθερωθεί. Το φάουλ είναι αμυντικό. Εδώ ξανά το μαρκάρισμα και όντως γίνεται φάουλ κάτω χαμηλά. Έγινε φάουλ από τον Μπάλαζιτς. Για το φάουλ εδώ τράβηγμα φανέλας. Παλιά προς το μέρος του Παλοτέλη. Μπελόνε μπήκε στην φάση. Έχει δώσει φάουλ. Εδώ θα ξαναδούμε. Τη στιγμή που γίνεται η πάσα έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία. Για το πρώτο ημίχρονο στέλνοντας την μπάλα για τον Κονέ. Η κεφαλιά από μακριά δεν θα απειληθεί ο Γκατσέφσκι. Ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Κίτρινη κάρτα στον Χουντόπια και αυτό το δυνατό φάουλ. Το οποίο ξαναβλέπουμε εδώ. Τσιπάει την μπάλα και έρχεται και τον ανατρέπει με δύναμη ο Χουντόπιακ. Γύρισε για τον Κονέ, είναι στην περιοχή, έφερε την μπάλα στο αριστερό. Έστειλε για τον Ηλία, έγινε το σουτ. Τώρα σηκώνεται η σημαία από τον βοηθό. Έχουν αυτές τις οδηγίες οι βοηθοί να αφήνουν τις φάσεις να ολοκληρώνονται. Ζάκπα.
Ο Κονέ είναι, θα κάνει το σουτ και θα στείλει την μπάλα λίγο έξω. Πολύ μεγάλη φάση για τον Εθνικό. Έφτασε έξω από την περιοχή. Αφού τρίπλαρε τον Μπάλαζιτς, έπεσε στα πόδια του κιόλας εκεί ο Μπαρμπόσα. Κατάφερε να κάνει το σουτ, δεν ευστόχησε ωστόσο. Αυτή είναι η πρώτη πολύ καλή φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Παπαγεωργίου, ακόμα ένα κλέψιμο από τον Χουντόπιακ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Επιτίθεται με 5 παίκτες και γίνεται το φάουλ. Βγήκε ήδη η κίτρινη καρτά. Εδώ ξανά το δυνατό φάουλ. Με αντίπαλο τον Χριστοφή, έρχεται βοήθεια από τον Χουντόπιακ. Βγαίνει ακόμα μια άμυνα από τον Χριστοφή, ο οποίος παίρνει και το φάουλ από τον Ντένινγκ. Θα βγουν Παπαγεωργίου και Ζακ Παενό, ο Ηλία τώρα και ο Κονέ. Αυτός θα πάρει την μπάλα και θα μπει επικίνδυνα στην περιοχή. Θα γυρίσει, έπεσε ο Γκαντσεύσκι, δεν υπάρχει κάποιος παίκτης του Εθνικού. Ακόμα μια πολύ καλή ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους με τη συμπλήρωση 64 λεπτών. Με τον Κονέ να φεύγει από κανονική θέση, να μπαίνει στην περιοχή, να γυρίζει, να αποκρούει ο Γκαντσεύσκι. Σφύριξε επιθετικό φάουλ νομίζω εκεί ο Νεοκλέους. Ο Ντόλεζαλ πέρασε και έχει ευκαιρία ο Εθνικός. Ο Ντόλεζαλ θα γυρίσει, δεν θα βρει τον Κονέ. Νομίζω ότι μπορούσε και ο ίδιος να ολοκληρώσει την φάση. Πολύ καλή στιγμή για τον Εθνικό στο 71ο λεπτό με τον νεοεισελθόντα Ντόλεζαλ. Στον Θεοδόρου που κατάφερε να γυρίσει, πήγε για την κεφαλιά αλλά έχει κάνει φάουλ ο Ουντόζη. Ο Ντόλεζαλ παραφέρει με ύψος, ο Μπάλαζιτς έκανε λάθος, ο Κονέ προσπαθεί να επωφεληθεί. Εδώ νωρίτερα. Δεν υπάρχει κάτι στην πτώση του Κονέ. Η Λία θα γυρίσει προς τα πίσω, περνάει μπάλα μπροστά από την εστία και πάει απέναντι. Εθνικός αμήνεται προσπαθώντας να κλείσει σωστά τους σκορ. Θα δούμε τώρα τον Μπαλοτέλη από την πάσα του Μουλαζίμι, γύρισε σούταρε κόντρα διπλή και σε αντίπαλο και σε συμπαίκτη του στον Θεοδόρου για να απομακρυνθεί η μπάλα. Πολύ ωραία πάσα για τον Χαραλάμπους, ευκαιρία για τον Εθνικό. Πέφτει ο Μπάλαζιτς με αυτοθυσία και παραχωρεί το κόρνερ. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Το παράκανε και στη συνέχεια έκανε και φάουλ που θα του φέρει και κίτρινη κάρτα. Όντως φάουλ για κίτρινη κάρτα. Κάνε λάθος αβία στο Ντόλεζαλ, στο ξεκίνημα της φάσης ήρθε για να δώσει το φάουλ ο Νεοκλέους. Εδώ το φάουλ. Μπαλοτέλη, κατάφερε και γύρισε ο Μπαλοτέλη και πήρε και το φάουλ. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.